από 16 σήμερα φαινούν, όπως και κάθε άνθρωπος που γνώρισε από κοντά τον αγαπητό φίλο μας Φώτη Χατζηδιάκο. Αποχαιρετούμε με οδύνη ένα σπάνιο άνθρωπο, φίλο, σύντροφο, αφοσιωμένο αγωνιστή της δημοκρατικής παράταξης και βέβαια της αυτοδιοίκησης. Ο Φώτης ήξερε να προσφέρει, γιατί ήταν εργατικός, αλτουριστής, ένας άνθρωπος με πάθος για τη Ρόδο, που την αγάπησε τόσο πολύ και που εργάστηκε με συνέπεια για την πρόοδό της. Υπηρέτησε με ήθος και ανιδιοτέλεια την αυτοδιοίκηση. Ήταν μια προσωπικότητα με μεγάλη πειθαρχία και χαρακτήρα αγωνιστικό. Πάλευε για τα δίκαια του τόπου, του ανθρώπου και έστηκε πάντα δίπλα σε κάθε συνάνθρωπό του που είχε ανάγκη, αργό σε κάθε του δυσκολία. Υπήρξε ένας καταξιωμένος επιστημονικά και επαγγελματικά δικηγόρος. Είχε όμως πάντοτε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες. Για να το πω απλά, ήταν ένας άνθρωπος ερωτευμένος με την πολιτική. Την περίοδο 1999-2002 διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος του Δεκανήσου, ξεκινώντας έκτοτε μια πορεία προσφοράς στην τοπική κοινωνία από διάφορες θέσεις, φτάνοντας να εκλεγεί δήμαρχος της Ρόδου το 2014. Κατόρθωσε με τη δουλειά του να αναβαθμίσει το νησί σε επίπεδο έργων, υποδομής και ανάπτυξης, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της Ρόδου. Κατάφερε, χωρίς τυπανοκρουσίες και τη στήριξη από την κεντρική πολιτεία, να διαχειριστεί και διακρατικές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό. Ο Φώτης, ο αγαπημένος μου φίλος, είχε το ταλέντο, το λόγο, τη συμπεριφορά, την κουλτούρα να κινητοποιεί την κοινωνία των πολιτών για την επίτευξη μεγάλων στόχων. Ο Φώτης επίσης έδωσε και μία ακόμα μάχη, είναι από λίγους μήνες, πριν την ίστατη προσωπική του μάχη. Τη μάχη των τελευταίων εθνικών εκλογών, τιμώντας το Πασόκ από την πρώτη γραμμή του αγώνα.